Με πολύ μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα στη Σούδα, επισκεπτόμενος το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Eisenhower. Η στρατιωτική συνεργασία Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδος βρίσκεται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα. Η βάση της Σούδας είναι η μόνη η οποία μπορεί να φιλοξενήσει αμερικανικά πλοία αυτού του μεγέθους, καθώς η χώρα μας ενισχύει και επενδύει στην αποτελεστική δύναμη των ενόπλων δυνάμεων της. Η στρατιωτική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες αποκτά όλο ένα και μεγαλύτερη σημασία. Αυτή την εβδομάδα, καθώς εορτάζουμε τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, σκεφτόμαστε τους δεσμούς που μας ενώνουν με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεσμοί οι οποίοι δεν είναι μόνο θεωρητικοί, πολιτικοί, οικονομικοί, είναι πρωτίστως δεσμοί αξιακοί. Ενθυμόμαστε ότι ο Αδαμάντιος Κοραής αλληλογραφούσε πολύ συχνά με τον Τόμας Τζέφερσον. Και δεν ξεχνάμε βέβαια ότι στην 22η στροφή του ύμνου στην Ελευθερία υπάρχει αναφορά του Διονύση Σολομού στη γη του Ουάσιγκτον. Οι δεσμοί λοιπόν που ενώνουν τις δύο χώρες είναι περισσότερο ισχυροί παρά ποτέ και θέλω με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω και τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν για το πολύ θερμό μήνυμα με το οποίο ο ίδιος χαιρέτησε τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης.